Καλωσορίζουμε στο δελτίο μας τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Πολύ ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Καλώς σας βρήκα. Ξέρω Ελεισπέρα. πόσο βαρύ είναι το πρόγραμμά σας στο προεκλογικό, διότι εσείς είσαστε πίσω από του υποψήφιους πάντα, το έχω παρατηρήσει. Ε, τώρα έτσι κι αλλιώ δύο μέρε μείνανε. Ναι. ναι, θέλω τώρα να σα ρωτήσω όμω: οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ για το ΚΚΕ είναι καθαρά μια πολιτική μάχη. Δεν πιστεύετε εσεί σε αυτό το ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση ναι. που δεν έχει σχέση με τα κόμματα. Δεν είναι μόνο για το ΚΚΕ. Για όλο τον ελληνικό λαό είναι πολιτική μάχη, πιστεύω, και για τα άλλα πολιτικά κόμματα. Και δεν το λέω από την άποψη ότι η ίδια η τοπική διοίκηση, οι δήμοι, οι περιφέρειε διαχειρίζονται ζητήματα, υλοποιούν πλευρές της κεντρικής εξουσίας, της κεντρικής πολιτικής, χρηματοδοτούνται όσο χρηματοδοτούνται γι' αυτό και άρα οπωσδήποτε πολιτικό ρόλο παίζουνε και υλοποιούν τέτοιε πολιτικέ. Αλλά αν δούμε και τι λένε τα άλλα κόμματα, ο κύριο Πρωθυπουργό μάλιστα πρόσφατα είπε ότι είναι μέγιστη πολιτική σύγκρουση, η πολιτική διαπάλη που γίνεται και είναι πολιτική μάχη και γι' αυτό ζητά να ψηφιστούν οι υποψήφοι τη Νέα Δημοκρατία. Αντίστοιχα κάνουν άλλα κόμματα. Λέει και μόνο στου μεγάλου. Ναι, Περιφερειακέ και δημοτικέ εκλογέ ναι. έχουμε. Και κυρίω εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Στι περιφέρειε που είναι σημαντική μάχη αυτή, εκεί φαίνεται και η δύναμη ε, των κομμάτων και των εκπροσώπων. Των κομμάτων ή των αυτοδιοικητικών στελεχών, εκεί φαίνονται όλα. Και βεβαίω στου μεγάλου δήμου, αυτά καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό για, για και σας, το τι θα γίνει για να, να βγάλει συμπεράσματα. Πού είναι ο πύχη των εκλογών αυτών. Πολύ ψηλά. Όταν δηλαδή. λέτε πολύ ψηλά, δηλαδή, δηλαδή απλώ επανεκλογή των δημάρχων σα θεωρούμε... τη προηγούμενη φορά. Ναι, θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε στη μάχη των περιφερειακών καταρχάς, εκλογών να πάμε πολύ ψηλά, να κάνουμε την έκπληξη όπω λέμε. Και η έκπληξη θα είναι να βγουν πάρα πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, και γιατί όχι να περάσουν και στο δεύτερο γύρο. Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό, αν το επιλέξει ο ελληνικό ναι, λαό και ναι, τον καλούμε ναι, να το κάνει. Ναι. Και βεβαίω σε μια σειρά δήμου. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ε, δήμαρχο που στήριξε το ΚΚΕ είναι μόνο στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ναι. Εμεί θεωρούμε Ποιος ότι πελετίζει. σε δεκάδε δήμου. Αυτή τη φορά υπάρχει η δυνατότητα ο ελληνικός λαός, οι πολίτες να ψηφίσουν ε, εκπροσώπους της λαϊκής εισπύρωσης γιατί είναι οι μόνοι πραγματικά αγωνιστές που θα σταθούν στο πλευρό του. Γιατί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, περιφερειακός σύμβουλος σημαίνει αγωνιστής για τα δικαιώματα των εργαζομένων, του λαού και όχι χειροκροτητής. Τη εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Μια και μου είπατε για το δεύτερο γύρο, θα κάνετε συμμαχίε στο δεύτερο γύρο και με ποιου. Διότι θέλω να καταλάβω, αν για εσά είναι το ίδιο ένα υποψήφιο που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, ή ένα υποψήφιο που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Η ταύτιση στα βασικά ζητήματα ε, των άλλων κομμάτων, δηλαδή και τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των βασικών. Αστικών πολιτικών κομμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη στου Δήμους και στις Περιφέρειες από ότι, αν θέλετε, είναι μέσα στη Βουλή. <Κι> Όταν <σχεδίες> βλέπουμε δηλαδή την προηγούμενη τετραετία 70% των νομοσχεδίων να ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ή αντίστοιχα το 50% και πλέον των νομοσχεδίων τη 100 να ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον ε, χώρο της, ε, των Δήμων και των Περιφερειών. Και δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη γι' αυτό. Αν δει κανεί ότι σε πάρα πολλά ψηφοδέλτια αλληλοϋποστηρίζονται, δηλαδή υποστηρίζει ένα νεοδημοκράτη δήμαρχο, η Νέα Δημοκρατία, η Περιφερειάρχη, μαζί σε πολλές περιπτώσεις είναι και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και η τοπική και η πανελλαδική. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι υπάρχει σύγκληση στα βασικά Ναι, αλλά ζητήματα. εδώ ξέρετε σε όλες τις περιφέρειες τα φαβορή είναι η κυβερνητική υποψήφοι να κερδίσουν και οι μόνοι τους απελούν φαίνεται να είναι οι αντάρτες που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το εξηγείται αυτό, δηλαδή μήπως τελικά η κυβέρνηση παρά τις όποιε αδυναμίες της Εξακολουθεί να είναι η βασική πολιτική επιλογή. Καλά, τρει ε, μήνε μετά τι εκλογέ, δεν θα περίμενε και κανεί να αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Βεβαίω, έχουν μεσολαβήσει πράγματα. Ε, ο κόσμος έχει ζήσει εφιάλτη και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες, ε, υπάρχουν ευθύνες, έχουν περάσει αντιδραστικά νομοσχέδια με ταχύτατους ρυθμούς από την κυβέρνηση, υπάρχει αγανάκτηση. Εμείς λέμε ότι αυτό που μπορεί να δει ως εναλλακτική λύση ο ελληνικός λαός σήμερα είναι μόνο η ψήφος, η ισχυροποίηση, τη λαϊκή εισπήρωση, που είναι το ψηφοδέλτιο που έχει το γαρίφαλο, γράφει λαϊκή εισπήρωση και το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη μαζί με του δημοτικού συμβούλου και περιφερειακού συμβούλου υποψήφιου. Αυτό να ρίξει στην κάλπη, γιατί είναι η μόνη εναλλακτική, η μόνη δυνατότητα για να μπορέσει ο ελληνικός να διεκδικήσει, να έχει κατακτήσεις και να ανοίξει ένα δρόμο καλύτερο. Το πρώτο μικρό βηματάκι mm -hmm που έγινε στις βουλευτικές εκλογές με τη στήριξη του ΚΚΕ πρέπει να συνεχιστεί και να γενικευτεί σε αυτές τις εκλογές. Να έχουμε δεκάδες δημάρχους ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης στο δεύτερο γύρο και βεβαίως να έχουμε την έκπληξη με πάρα πολύ ψ, ε, ψηλά ποσοστά ναι, των υποψηφίων τη της λαϊκής εισπύρωσης στις περιφέρειες. Γύρω στο πολιτικό σκηνικό η κατάσταση αλλάζει λίγο. Δηλαδή έχουμε τώρα νέο αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη και καταρχάς θέλω να μου πείτε εάν η σχέση σύριζα κουκουέ θα παραμείνει η ίδια και με τον Στέφανο Κασελάκη. Και πώ τον βλέπετε αυτόν τον νέο πρόεδρο, Είναι ένα νέο παίκτη στο πολιτικό σκηνικό. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάσσεται προς το χειρότερο. Ε, Γιατί εμείς το είχαμε μια αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο, επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα πριν, ε, την ξέρετε επιβεβαιωθήκαμε σε πάρα πολλά πράγματα και σε προβλέψεις και σε κριτική που είχαμε ασκήσει και όλα αυτά τα χρόνια αυτό το κόμμα μεταλλάσσεται επί το αντιδραστικότερο. Έχει γίνει ένα πλέον κλασικό αστικό κόμμα, δεν το ξεχωρίζεις από τη Νέα Δημοκρατία στα βασικά ζητήματα, άλλωστε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει ότι πρέπει να μοιάσουμε περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία για να κερδίσουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επιδιώκουν στι επόμενε ότι δίνει μάχη κατά της δεξιάς Άρα λοιπόν, ναι, στα λόγια όλοι μιλάνε για μάχη κατά της δεξιάς Αλλά όταν εσύ μετακινείσαι συνεχώς όλο και πιο δεξιά Με τις προτάσεις και τις θέσεις σου ε, Αυτό συμβαίνει Και βεβαίως για μας δεν ήταν κεραυνός εν Κάποιοι φαίνονται έκπληκτοι ε, 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 παρουσιάζονται σαν να μην το περιμέναν αυτό ε, το πράγμα. Εννοείτε, Είναι μια φυσιολογική πορεία. Περιμένατε διότι η το θέση του ΣΥΡΙΖΑ, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, καλά όχι, δεν λέω για τον ίδιο τον Κασελάκη σαν πρόσωπο, εγώ μιλώ για τις θέσεις. Μάλιστα. Ε, κοιτάξτε, εμεί δεν μα ενδιαφέρει τόσο πολύ ποιο θα είναι ο αρχηγό κάποιου κόμματο εφόσον τα μέλη του με αυτόν τον τρόπο και τα μη μέλη τέλο πάντων όπω έγινε η διαδικασία αυτή εξέλεξαν έναν αρχηγό, αυτό είναι ο αρχηγό του, αυτό του αξίζει να τον χαίρονται, να τον τιμούν. να τον, μπορεί, μπορεί ε, να να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Εμεί κρίνουμε τι προτάσει και βεβαίω οι προτάσει που έχουμε δει μέχρι στιγμή, τι λίγε τοποθετήσει που έχει κάνει ο νέο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, μα δείχνουν ότι όχι μόνο δεν άλλαξε ρότα επί το καλύτερο, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μιλάμε δηλαδή για ένα κόμμα το οποίο έχει ταυτιστεί πλήρω με αντιλαϊκέ πολιτικέ, με συντηρητικέ λογικέ και βεβαίω εντάξει, να πούμε και αυτό, ε, είναι και το ποιόν του ανθρώπου, προέρχεται Αμερικανοθρεμένος, στο επιτελείο του Μπάιντεν δούλεψε εθελοντικά. Ξέρουμε τι εστί Μπάιντεν και ποια είναι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, όπως και οι προηγούμενοι. Ξέρουμε ότι ήταν στην Goldman Sachs, ξέρουμε μια σειρά τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά δεν αποτελούν και πολύ καλό ιονό για αυτό το κόμμα. Τι μου λέτε, ε, ε, μπορεί, να δούμε το κουκουέ, αυτού του μπορεί να δούμε το κουκουέ Κυρίως να ενδιαφέρει ο απλός κόσμος. Μου λέτε, σας ενδιαφέρει ο απλός κόσμος, το ακούω αυτό. Αλλά μπορεί να δούμε το κουκουέ να ανοίγει τις πύλες του και σε δυσαρεστημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάω για τον κόσμο, προφανώς. Του ψηφοφόρου δεν του πείτε όχι αν έρθουν. Αλλά ε, αναρωτιέμαι αν θέλετε να πάρετε δυσαρεστημένου ε, ακόμα και βουλευτέ ενδεχομένω του ΣΥΡΙΖΑ ή απλώ στελέχη. Ανθρώπου που δεν εξελέγησαν ή είναι απέναντι στον Κασελάκη. του ΚΚΕ, η αγκαλιά του ΚΚΕ, το χέρι που δίνουμε, απευθύνεται σε όλο αυτό τον εργατό κόσμο, στο λαϊκό κόσμο, σε συνδικαλιστές, σε σωματεία που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, σε επιστήμονες, σε άλλους ανθρώπους, σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πίστεψαν και ακόμη είχαν την αυταπάτη μέχρι τις προηγούμενες εκλογές ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο ενισχύοντας του ΣΥΡΙΖΑ και του έδωσαν μια τελευταία ευκαιρία εκεί. Όμως διαψεύστηκαν, απογοητεύτηκαν, βρίσκονται σε μεγάλο προβληματισμό σε αυτού του ανθρώπου απευθυνόμαστε. Όχι διότι, στα στελέχη. Μα τα υπόλοιπα στελέχη δεν έχουν κάποια αλλαγή ρότα. Η πολιτική που ακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια για να πάρουμε την τελευταία δεκαετία, είτε ως κυβέρνηση πριν του ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια που τα ψήφισαν, είτε σε συνέχεια ω αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, είχαν μια πολιτική που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα αποτελέσματα στι τελευταίε ε, εκλογέ. Και συνολικότερα, άσχετα από το εκλογικό αποτέλεσμα τι κάνει στο κίνημα, πώς παλεύει για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τι θέσεις έχει και τι νομοσχέδια Μάλιστα. ψήφισε μέσα στη Βουλή ή τι στάση κράτησαν η αυτοδιοικητική του, για να το πω έτσι, μιας και έχουμε δημοτικές εκλογές, στις περιφέρειες και στους Δήμους. Ε, στα βασικά ζητήματα ταυτίστηκαν με την κεντρική εξουσία, με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και ό,τι αυτή έφερε... Άρα κλειστέ οι πόρτες για τα στελέχη. Καταλαβαίνω ή όχι. Είπα που είμαστε ανοιχτοί. Μάλιστα. Ανοιχτοί μόνο στο, στου ψηφοφόρου. Λοιπόν, κύριε Κουτσούμπα, σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλή Εγώ. επιτυχία, εύχομαι, στι εκλογέ. Λαϊκή συσπήρωση την Κυριακή. <laughs> λοιπόν, ε, ευχαριστώ πολύ.